Ένα διαφορετικό χορηγό έχει φέτος η τιμή να φιλοξενεί το 59ο Φεστιβάλ Φιλίππων που διοργανώνει ο Δήμος Καβάλας. Ένα χορηγό αισιοδοξίας, έναν ξεχωριστό άνθρωπο που με τα κείμενά του ταξίδεψε εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο και σημάδεψε ανεξίτηλα τα ελληνικά γράμματα. Ο λόγος για τον μεγάλο Έλληνα νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. Ενώ εχθές στην παραλία της Καβάλας με φώτο την παλιά πόλη και το Φρούριο, Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Φιλίππων Θοδωρής Γκόνης παρουσίασαν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου το πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων. Η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα κατά την παρουσίαση του προγράμματος ανέφερε ότι το Φεστιβάλ Φιλίππων είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την πολιτιστική κληρονομιά της Βόρειας Ελλάδας. Φεστιβάλ Φιλίππων. Άρρηκτα συνδεδεμένο με την πολιτιστική μας κληρονομιά. Η γέφυρα που ενώνει το χθες με το αύριο, βαδίζοντας σταθερά στο παρόν. Το δικό μας φεστιβάλ, το σύμβολο της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Η κορονίδα των εκδηλώσεων του Δήμου μας, ο θεσμός που κάνει περήφανο κάθε άνθρωπο που υπηρετεί στην Καβάλα από τη θέση του Δημάρχου. Κορυφαίο γεγονός τέχνης και πολιτισμού που γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα κάθε χρόνο. 59 χρόνια ζωής συμπληρώνει φέτος το Φεστιβάλ Φιλίππων και όπως λέει ο Θόδωρος ο Θεοδωρίδης, το 60ο Φεστιβάλ φέτος. Το Φεστιβάλ αγκαλιάστηκε θερμά από όλους τους προκατόχους μου. Εκατοντάδες χιλιάδες θεατές έχουν παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια τις παραστάσεις και τα δρόμενα του Φεστιβάλ. Επιστροφή όμως το σήμερα. Το Φεστιβάλ Φιλίππων είναι εδώ, με ξεχωριστές παραστάσεις, με φρεσκάδα και δημιουργία, με την ελπίδα και την προσμονή ότι ο πολιτισμός θα νικήσει τα προβλήματα, θα μας ανοίξει νέους ορίζοντες, θα μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Το Φεστιβάλ Φιλίππων έχει χορηγό, σημείωσε εύστοχα ο Θοδωρής Γκόνης και συνέχισε, έχει χορηγό αισιοδοξία στον ποιητή Γιώργο Σεφέρη. Φέτος όλος ο Αύγουστος θα είναι του Σεφέρη. Οι μεταφράσεις του, τα ποίηματά του, οι μέρες, οι επιστολές, οι δοκιμές, οι 6 νύχτες στην Ακρόπολη, τα πορτρέτα του, οι φωτογραφίες, τα τραγούδια του θα μπουν στη ζωή της πόλης. Αν δυσκολεύεται κανείς πολύ, όταν έρχεται η μεγάλη δύσκολη ώρα, κανείς επιστρέφει στο σπίτι του, στον τόπο του, στη γλώσσα του, στους δασκάλους του. Ο Σεφέρης είναι ένας από αυτούς. Είναι πάντα δίπλα μας και φέτος το φεστιβάλ νιώθει αρκετά δυνατό που έχει χορηγό αισιοδοξία στο Γιώργο Σεφέρη που τον έχει δίπλα του. Υπάρχουν οι παραστάσεις φυσικά που θα γίνουν στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων που είναι σημαντικές και πολλές. Υπάρχουν οι παραστάσεις που θα γίνουν στο Φρούριο και υπάρχουν και οι παραστάσεις που θα γίνουν μέσα στην πόλη. Πάντα το φεστιβάλ έχει την χαρά να ανακαλύπτει νέους χώρους μες στην πόλη. Φέτος έχει ανακαλύψει αρκετούς. Αρκετές από τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στην πόλη της Καβάλας θα είναι σε απρόσμενους τόπους και χώρους. Πολλοί καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο φεστιβάλ αυτοί συμμετέχουν σχεδόν με τα στοιχειώδη και αφιλοκερδώς. Το κόστος όλων των εκδηλώσεων του Σεφέρη είναι 35.000 ευρώ. Χαίρομαι ακόμα πιο πολύ που κάτω από τη σκέπη του Θοδωρή και με αυτό το σπουδαίο ποιητή μας θα συμμετέχω κι εγώ διαβάζοντας, παίζοντας ίσως κομμάτια από την υπέροχη αλληλογραφία του Σεφέρη με τη Μαρό. Φετινή ωστόσο διοργάνωση έχει μια άλλη διάσταση, καθώς στις 17 Ιουλίου θα κριθεί στην Κωνσταντινούπολη η τύχη της επίσημης ελληνικής υποψηφιότητας ένταξης του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, όπως τόνισε και η πρόεδρος της Δημοφέλεια Αναστασία Ιωσυφίδου. Το Φεστιβάλ Φιλίππων είναι ο θεσμός. Αν κάποια χρονιά αναγκαστούμε να επιλέξουμε μία εκδήλωση, σίγουρα θα ήταν το Φεστιβάλ Φιλίππων. Και ειδικά τη φετινή χρονιά που οι Φίλιππι προσπαθούμε να ενταχθούν ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, το Φεστιβάλ Φιλίππων έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και ιδιαίτερη αξία για την Καβάλα. Ο Δήμος Καβάλας στηρίζει τον πολιτισμό σε τέτοιους δύσκολους καιρούς περνάμε. Αν δεν στηρίξουμε τον πολιτισμό μας, αλίμονό μας. Με την ιδιότητα του Προέδρου του ΔΠΘ Καβάλας, θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά την κυρία Δήμαρχο
την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, την εκλεκτή πρόεδρο της Δημοφέλεια, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Διπεθέ Καβάλας, τους εργαζόμενους και βέβαια τον εκλεκτό Θοδωρή Γκόνη, ο οποίος έχει συμβάλει σε μέγιστο βαθμό στην δημιουργία και στην υλοποίηση επί χάρτου και επί της ουσίας του 59ου Φεστιβάλ. Στο πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε ο Θοδωρής Γκόνης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Διπεθέ Καβάλας, περιλαμβάνονται πάνω από 10 παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, 3 παραστάσεις εκ των οποίων 2 συναυλίες στην Ακρόπολη του Φρουρίου και 16 δράσεις μέσα στην πόλη της Καβάλας και 3 εκθέσεις. Κάθε χρόνο ανακαλύπτουμε καινούριους χώρους που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, τους οποίους εντάσσουμε στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ, ανέφερε. Ένας τέτοιος χώρος είναι το οικόπεδο Κρέη στην αρχή της Οδού Πιπίνου, το οποίο ο Δήμος Καβάλας σχεδιάζει να αξιοποιήσει για την πραγματοποίηση διαφόρων πολιτιστικών δράσεων. Οι χώροι οι οποίοι έχουμε φέτος προσθέσει είναι το αίθριο του διοικητηρίου, ο τελευταίος όροφος, το 7ο Δημοτικό Σχολείο στο Φάρο, το 1ο Γυμνάσιο και το οικόπεδο Κρέη. Χώρος καταπληκτικός, τον οποίο αν καταφέρουμε να τον εντάξουμε στα προγράμματα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, θα έχει μέσα θερινό κινηματογράφο, θα έχει χώρο παρουσίασης. Φανταστείτε να δείτε να προβάλλουμε φιλμ πάνω στο τείχος της Καβάλας. Λοιπόν, καταπληκτικός χώρος και νομίζω ότι θα το χαρούμε όλοι εκεί και όχι μόνον ο Γκόνης και όλοι οι Καβαλιώτες.